με τα μελτέμια να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα, δημιουργώντας όμως υψηλό κυματισμό στις βόρειες ακτές της Κρήτης, αρχίζει η εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Στις νότιες περιοχές του νησιού η ένταση των ανέμων έφτασε σήμερα κατά τόπους στα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία άγγιξε τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Δευτέρα φαίνεται ότι έχουμε παράταση του ετησία, το κοινώς γνωστό μελτέμι. Οι καιρικές συνθήκες και πάλι στο νησί θα είναι πάρα πολύ καλές. Η ένταση όμως των ανέμων διατηρείται λίγο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ και πάλι στα δυτικά και σε ανατολικές περιοχές του νησιού και γενικά σε νότιες περιοχές κατά τόπους με την έντασή τους και πάλι στα 5 με 6 τοπικά το μεσημέρι και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με τις ελάχιστες τιμές να κυμαίνονται κοντά στους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου και τις μέγιστες κοντά στους 30 με 31 στα βόρεια, ενώ στην ενδοχώρα και στα νότια θα είναι στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής λόγω των ανέμων, με τους πολίτες να καλούνται να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, λόγω των ανεμολογικών πεδίων, ασχέτως των θερμοκρασιών, από την έναρξη μιας πυρκαγιάς, η επέκτασή της στη συνέχεια στις περιοχές φυσικά όπου πνέουν οι πολύ αυτοί οι ισχυροί άνεμοι είναι μια πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Για το λόγο αυτό και επειδή οι άνεμοι φαίνεται να διατηρούνται και τις βραδινές ώρες ενισχυμένοι, σε κάθε περίπτωση καλό είναι να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα, τα απαραίτητα, τα οποία θα αποφύγουμε την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Και εν πάση περιπτώσει, αν προκύψει μια πυρκαγιά, το καλύτερο όλων είναι, αν είναι δυνατόν, να την προλάβουμε στην έναρξή της. Από την Τρίτη, οι άνεμοι προβλέπεται να εξασθενήσουν, ευνοώντας το κολύμπι και τα θαλάσσια σπορ και μειώνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Φαίνεται ότι υποχωρεί πλέον το βόρειο ρεύμα, εξασθενούν γενικότερα οι άνεμοι, δημιουργώντας και πολύ καλύτερες συνθήκες και για τις θάλασσες και για την κολύμβηση φυσικά, ενώ και η θερμή αέρια μάζα που αποχωρεί θα αποκαταστήσει γενικά καλές θερμοκρασίες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχει μεν λίγο ζέστη, κατά μέσο όρο θα κυμαίνονται κοντά στους 30 με 32, αλλά τη νύχτα γενικά οι βραδιές θα είναι αρκετά δροσερές, μιας και οι θερμοκρασίες θα επιστρέφουν σε καλά για την εποχή επίπεδα. Οι καιρικές συνθήκες και οι ήρεμες θάλασσες θα ευνοήσουν όσους προγραμματίζουν να ταξιδέψουν την παραμονή και ανήμερα της Παναγίας. Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι ο εορτασμός γενικά της Παναγίας. Με την θερμοκρασία όμως, όπως φαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, να κυμαίνεται κοντά στους 30 με 32 στα βόρεια, ενώ μέχρι και τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου στην ενδοχώρα και στα νότια. Ο καλός καιρός με υψηλές θερμοκρασίες που στη διάρκεια της νύχτας υποχωρούν, κάνοντας πιο ευχάριστες τις καλοκαιρινές βραδιές, θα συνεχιστεί σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά και μετά το 15 Αύγουστο, καθιστώντας ιδανικές τις συνθήκες τόσο για εκείνους που απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Κρήτη, όσο και για τους μόνιμους κατοίκους.